Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και για τις απόψεις που εκφράσατε και να σας διαβεβαιώσω ότι τουλάχιστον ό,τι αφορά το κόμμα μας, το ΚΚΕ, συμφωνάμε απολύτως με τις επισημάνσεις και με τις προτάσεις σας για το τι πρέπει να γίνει. Και αυτό δεν το λέμε γενικά μόνο σαν υπόσχεση. Ξέρετε ότι εμείς όταν λέμε κάτι το υλοποιούμε. Για παράδειγμα, αυτό το ζήτημα ότι δεν αφήσαμε σε χλωρό κλαρί την κυβέρνηση για να δώσει παράταση, για παράδειγμα, τη δυνατότητα, το κάναμε. Και με ρωτήσεις και με παρεμβάσεις κλπ. Φυσικά το πρόβλημα δεν λύνεται με μια παράταση ακόμα. Και αυτό επιμένουμε. Πρέπει, για να μπορέσει να στελεχωθεί η υπηρεσία, για να μπορέσουν να υπάρχουν ποιοτικά αποτελέσματα, για να μπορέσουν να υπάρχουν μαζικά, ποσοτικά, πολλά αποτελέσματα, ώστε να ικανοποιηθεί ο μετανάστης, ο άνθρωπος που υποφέρει, ο άνθρωπος που το παλεύει, που θέλει να λυθεί, να πάρει το χαρτί, να πάρει την άδεια διαμονής, ή ο άλλος πρέπει να πάρει την ηθαγένεια, την υπηκότητα, ο άλλος πρέπει να πάει τα παιδιά του στο σχολείο. Αυτά πρέπει να γίνουν και χρειάζεται μόνιμο προσωπικό γι' αυτό. Χρειάζεται πολύ περισσότερο προσωπικό. Χρειάζονται προσλήψεις και όχι απολύσεις. Άρα, σε αυτή την κατεύθυνση, εμείς δεσμευόμαστε ότι θα παλέψουμε στη Βουλή, αλλά σας θυμίζω ότι ο ελληνικός λαός δυστυχώς μας έχει δώσει μόνο 15 βουλευτές στην Ελληνική Βουλή, σε 300. Και οι υπόλοιποι 285 δεν φαίνεται ότι συμφωνάνε. Δηλαδή τα άλλα κόμματα, εντάξει, για να μην πω για όλα, αλλά συνολικά αυτό είναι το κλίμα όμως, για να μην λέω για ξεχωριστούς ανθρώπους και λοιπά, που κάνουν έστω μια στοιχειώδη προσπάθεια, αλλά όταν πας στο διατάφτα και του λες σήκωσε το χέρι σου να ψηφίσεις στη Βουλή την πρόταση νόμου του ΚΚΕ, την πρόταση νόμου, την τροπολογία που προτείνει, που είναι για τους μετανάστες, που είναι για τους εργαζόμενους στην υπηρεσία μετανάστευσης, για εκείνο, για το άλλο, για την αύξηση του μισθού επίσης, για την αύξηση της σύνταξης κλπ. Δεν το κάνουν. Γιατί πειθαρχούν στην κομματική πειθαρχία, στην ηγεσία του κόμματός τους, που έχει άλλες δεσμεύσεις. Και κοιτάει μόνο τους λίγους, μόνο αυτούς που έχουν και μόνο αυτούς που εδώ που τα λέμε σουφρώνουν και τα παράβολα, αυτά που πληρώσαν οι μετανάστες, τα κατοστάρικα, και αναρωτιόμαστε τώρα όλοι πού πήγαν αυτά. Χιλιάρικα. Ναι, χιλιάρικα βγαίνουν φυσικά. Και από αυτή τη σκοπιά εμείς επιμένουμε ότι είναι ίδιο το πρόβλημα, όχι ίδιο, ενιαίο το πρόβλημα όλων. Και του μετανάστη που δεν έχει χαρτιά, και του μετανάστη που θέλει παράταση, που θέλει άδεια διαμονής, ανανέωση, και αυτού που έχει την άδεια διαμονής, και αυτού που έχει ακόμα την ηθαγένεια, αλλά έχει άλλα προβλήματα και δεν του έχουν επιληθεί με τα χρόνια και πρέπει να επιληθούν, και του εργαζόμενου εδώ, του συμβασιούχου στην υπηρεσία μετανάστευσης, και του μόνιμου που δεν μπορεί να εξυπηρετήσει και αναγκάζεται να πέφτει πάνω του ο αγανακτισμένος άνθρωπος που δεν του επιλύεται το πρόβλημα, και να γίνονται ακόμα και μερικές φορές και συγκρούσεις. Να γίνονται φωνές, εκνευρισμοί να υπάρχουν, που είναι φυσιολογικό. Γιατί ο άλλος έχει το δίκιο. Σου λέει είμαι εδώ, πρέπει να έχω ισοτιμία, έχω δικαίωμα. Είμαι άνθρωπος, εργάζομαι, παλεύω, αγωνίζομαι για την οικογένειά μου, για τη ζωή μου. Δεν μπορεί να με κρατάς εσύ πήγαινε, έλα, ξανά έλα, ξαναφύγε, δώσ' μου το τάδε χαρτί, δώσ' μου το τάδε παράβολο, κάνε εκεί, και να μην επιλύεται το πρόβλημα για τόσα χρόνια. Και αυτό δεν είναι ευθύνη των εργαζομένων. Δεν είναι ευθύνη του εργάτη, είτε είναι Έλληνας, εδώ γεννημένος δηλαδή Έλληνας, είτε είναι μετανάστης και ζει στην Ελλάδα. Το πρόβλημα βρίσκεται στην εξουσία. Ποιος έχει την κρατική εξουσία, ποιος γίνεται κυβέρνηση και ποιος υλοποιεί αυτά τα ζητήματα και τι πολιτική ακολουθεί. Φυσικά θα μου πείτε, δεν είναι
της ώρας αυτό να συζητηθεί τώρα. Γιατί ο καθένας έχει τις επιλογές του κλπ. Σύμφωνοι. Όμως είναι και αυτό το ζήτημα. Θα μας έχετε ακούσει να λέμε ότι όσο υπάρχει αυτό το βάρβαρο σύστημα, όσο υπάρχει αυτό το σύστημα που έχει όνομα, λέγεται καπιταλισμός, τόσο μεγαλώνουν οι κοινωνικές ανισότητες, τόσο δεν επιλύονται προβλήματα μετανάστευσης, προσφυγιάς κλπ. Και γι' αυτό την πάλη μας και για να έχουμε μόνιμη και σταθερή δουλειά όλοι και όλες, όπως εδώ στην υπηρεσία μετανάστευσης, και για να έχουμε χαρτιά οι μετανάστες και να είμαστε ισότιμα μέλη αυτής της κοινωνίας και όχι να μας εκμεταλλεύονται και να μην έχουμε όλα τα δικαιώματα που έχει και ο υπόλοιπος πληθυσμός, θα πρέπει να φτάσουμε τον αγώνα μας μέχρι τέλους. Και όχι μόνο μέσα στη Βουλή, σωστά υπόθηκε, ή στην Ευρωβουλή, εκεί οι βουλευτές τουλάχιστον του ΚΚΕ θα κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους, αλλά και στους δρόμους του αγώνα, με τα σωματεία, με αλληλεγγύη, με κινητοποιήσεις, με απεργίες, με οτιδήποτε δυνατότητα έχουμε στα χέρια μας. Για να μπορέσουμε όλοι μαζί ενωμένοι από τα σωματεία μας, από τους φορείς μας, από τους συνδικάτες, από τα συνδικάτα μας, να πιέσουμε αυτή την κατεύθυνση. Γι' αυτό έχει σημασία να ξεσηκωθούν και οι Έλληνες εργαζόμενοι για αυτά τα ζητήματα. Γιατί έτσι πιέζονται, αν θέλετε, και εκλογικά που έλεγες πριν, συνάδελφε, φίλε, συναγωνιστοί, πιέζονται και τα κόμματα εξουσίας, γιατί σου λέει εδώ είναι ψήφοι και άρα πρέπει να επιλύσω. Άρα η δουλειά η δική μας απευθύνεται και στους Έλληνες εργαζόμενους, γιατί πρέπει να είναι ταξικά αδέρφια και μαζί στα σωματεία να παλεύουν με τους μετανάστες. Και απευθύνεται βέβαια και στους μετανάστες και σε αυτούς που έχουν χαρτιά και αυτούς που ζητάνε χαρτιά και νομιμοποίηση, να παλέψουν μαζί, να μην τον βλέπουν ως εχθρό, και δεν τον βλέπετε φυσικά σαν εχθρό τον Έλληνα εργαζόμενο που δεν σας εξυπηρετεί εδώ τη συγκεκριμένη στιγμή, αλλά να βλέπετε ότι πίσω του βρίσκεται μια εξουσία, ότι και εκείνος είναι καταπιεσμένος, εκμεταλλευόμενος και έχει προβλήματα, και άρα όλοι μαζί σαν κοινωνία πρέπει να τα παλέψουμε αυτά τα ζητήματα. Με αυτές τις σκέψεις θέλω να σας ευχαριστήσω για τη συμμετοχή σας, γιατί αυτό το πρόβλημα είναι τεράστιο, δεν τελειώνει η συζήτηση εδώ δηλαδή. Δηλαδή πού να πιάσουμε τα ζητήματα παιδείας ή τι τραβάνε οι γυναίκες, οι μανάδες, οι μητέρες και λοιπά, πού αφήνουν τα παιδιά ή τι εκπαίδευση έχουν και αν τους παίρνουν στα σχολεία ή πώς τους συμπεριφέρονται στα σχολεία, γιατί δυστυχώς υπάρχουν ακόμα και ρατσιστικές απόψεις και οι φασίστες κυκλοφοράνε στους δρόμους και πρέπει να τους αντιπαλέψουμε, πρέπει να τους τσακίσουμε στην πραγματικότητα, ας πούμε, να μην σηκώνουν κεφάλι που χτυπάνε συνανθρώπους μας και κοιτάνε τι χρώμα έχει, τι θρησκεία έχει, από πού προέρχεται, από πού είναι και ότι δεν είναι από εδώ και λοιπά, τέτοια πράγματα που είναι και αναχρονιστικά και απαράδεκτα, που δεν προάγουν την κοινωνία και δεν δίνουν και καλό μήνυμα, ιδιαίτερα στις νέες γενιές που θα πρέπει να μεγαλώσουν σε μια κοινωνία άλλου είδους, ανώτερη ποιοτικά από τις προηγούμενες γενιές. Λοιπόν, να σας ευχηθώ καλές γιορτές, καλή δύναμη και υγεία.